But now we are honored and privileged to welcome someone who is not regulator, operator, or scientist, someone who represents a very important part of this community, the politics. Politicians, well, politicians are lawmakers. Lawmakers care for regulation. And this is what it is all about. And the dialogue between the industry, the regulators, all the stakeholders, and the politicians is crucial. It's very important, and we highly value the attendance of Mr. Lucas Fourlas, who is a member of the European Parliament on behalf of Cyprus. The stage is yours. I'm happy to give you the microphone and share your insights with us. Welcome. Φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αν οι πολιτικοί μιλούν πολύ. Έχω μάθει στο Ευρωκοινοβούλιο ότι όταν είσαι ο τρίτος στη σειρά ομιλητών, σε παρακολουθούν γύρω στα 3 λεπτά. Άρα θα προσπαθήσω σε 3 λεπτά να πω αυτά που θέλω. Υιοθετώ λοιπόν το πρωτόκολλο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαι μαζί σας σε αυτό το πολύ σημαντικό συνέδριο. Η εβδομάδα που διανύουμε αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιχτών και του κοινού για την ασφαλή συμμετοχή στο στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια. Δεν είμαι ειδικός για να αναλύσω εις βάθος το θέμα, ωστόσο μαζί μας έχουμε έγκριτους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και αρμοδίους φορείς που με τις τοποθετήσεις τους θα βοηθήσουν στην εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων αλλά και εισηγήσεων ώστε να αποφευθεί ο στόχος που έχει τεθεί. Να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί. Η ιδέα του υπεύθυνου παιχνιδιού υποδηλώνει ότι οι παίχτες είναι πρωτίστως υπεύθυνοι για την προστασία του εαυτού τους, ενώ το ασφαλές παιχνίδι αναγνωρίζει ότι εκτός από την ατομική ευθύνη υπάρχει επίσης και ευθύνη της πολιτείας, της οποίας είμαστε μέρος. Όπως έχει αναφερθεί και τονιστεί πολλές φορές, το ασφαλές παιχνίδι βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση δημόσιας υγείας, η οποία στοχεύει στη μείωση των επιβλαβών συνεπειών του στοιχήματος και των τυχερών παιχνιδιών σε όλο το φάσμα της κοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει τα μέγιστα στη ψυχική υγεία των πολιτών και σας αναφέρω ότι τολμήσαμε να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο στην Κύπρο πριν από μερικές εβδομάδες. Ένας στους 2 Ευρωπαίους πολίτες αντιμετωπίζει κάποια μορφή ψυχικό νόσημα και θα πρέπει κάποτε να μιλήσουμε ανοιχτά και να σταματήσουμε να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Η ψυχική υγεία, άλλωστε, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τομέα της υγείας. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να θεωρείται υγιής αν απλά δεν πάσχει από σωματικό νόσημα, αλλά για παράδειγμα έχει μια αγχώδη διαταραχή. Με απλά λόγια, χωρίς ψυχική υγεία δεν υπάρχει υγεία. Φίλες και φίλοι, οι αριθμοί είναι πραγματικά τρομακτικοί. Κατανοώντας ότι οι εθισμένοι δεν επηρεάζουν μόνο τις δικές τους ζωές, αλλά και την καθημερινότητα των γύρω τους, συγγενών και φίλων, είμαι πεπισμένος ότι πρέπει να εγκύψουμε ακόμη πιο επισταμένα στο εν λόγω ζήτημα. Ο εθισμός στον τζόγο είναι ένα πρόβλημα που διαρκώς διωγγώνεται, που καταστρέφει, που οδηγεί ακόμα και στο θάνατο. Εκατομμύρια άνθρωποι νοσούν και αντιμετωπίζουν προβλήματα στις προσωπικές επαγγελματικές τους σχέσεις, ενώ σταδιακά οδηγούνται σε οικονομική καταστροφή. Το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται και αρχίζει ολοένα και από νεαρότερες ηλικίες, ακόμη και από την εφηβεία όπως ακούσαμε και τα μαθητικά χρόνια, παρά το γεγονός ότι απαγορεύεται το στοίχημα σε άτομα κάτω των 18 ετών. Ένας στους 4 μαθητές, αναφέρουν τα στοιχεία και οι έρευνες, έχει στοιχηματίσει τουλάχιστον μία φορά. Και εδώ δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα. Πώς αυτά τα παιδιά βρήκαν τον τρόπο, ξεγέλασαν το σύστημα και ποιοι ήταν αυτοί που τους βοήθησαν να το πράξουν? Η παρακολούθηση των δράσεων αυτών των παιδιών πρέπει να ξεκινήσει από το ίδιο το σπίτι και οι γονείς επιβάλλεται να είναι σε θέση να μπορούν να παρακολουθήσουν και να αποπτεύσουν τις κινήσεις των παιδιών στο διαδίκτυο. Πρέπει να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες χρήσης των υπολογιστών και των έξυπνων τηλεφώνων. Χωρίς απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, αυτό καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατο. Οι δεξιότητες είναι το κλειδί του μέλλοντος, το ακούσαμε προηγουμένως, ωστόσο πρέπει να τις αναπτύξουμε ορθολογικά. Ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Έτος Δεξιοτήτων, έχω τονίσει ιδιαίτερα την επίγουσα ανάγκη των να εφοδιαστούν οι Ευρωπαίοι πολίτες με δεξιότητες για το μέλλον. Είναι εξαιρετικά σημαντικές και σίγουρα εμπεριέχουν και την εποπτεία. Χαίρομαι που η Πρόεδρος της Διεθνικής Αρχής Στοιχημάτων, αγαπητή μου φίλη Ιωάννα Φιάκου, και τα μέλη της Αρχής αντιμετωπίζουν με πλήρη σοβαρότητα και υπευθυνότητα το ζήτημα του εθισμού και προβαίνουν σε πολλαπλές ενέργειες και δράσεις με σκοπό την προώθηση του ασφαλούς παιχνιδιού. Θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ.